όλοι εμείς που συνεργαστήκαμε τόσο στενά μαζί σου όλα αυτά τα χρόνια στην κομματική ομάδα που έχει την ευθύνη για τη δουλειά μας στο Δήμο της Αθήνας και στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχουμε πιστέψει ακόμα ότι έφυγες τόσο άδικα, τόσο ξαφνικά. Πριν από 12 μέρες, στη συγκέντρωση που κάναμε στο Πνευματικό Κέντρο για να παρουσιάσουμε τους πρώτους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους, είχαμε ανακοινώσει τη δική σου υποψηφιότητα. Την άλλη μέρα, μαζί με την δημοσίευση του ριζοσπάστη με το όνομά σου, ερχόταν το άσχημο νέο. Πιστέψαμε ότι θα τα κατάφερνες, ότι θα έβγαινες νικήτρια και από αυτή τη μάχη της ζωής. Ο θάνατος ήρθε να διακόψει μια ζωή γεμάτη. Γεμάτη αγώνες, προσφορά, ακούραστη δράση. Είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε και να γνωρίσουμε τόσο καλά μια συντρόφισσα που στο πρόσωπό της συγκέντρωνε όλες αυτές τις αρετές που πρέπει να συγκεντρώνει ένας κομμουνιστής. Ανιδιοτέλεια, πάθος, ενεργητικότητα, ακούραστη δράση, επιμονή. Επιμονή για τα προβλήματα, για τις ανάγκες της γειτονιάς, του βρεφοκομείου, των εργαζομένων, των συμβασιούχων, για τα προβλήματα, όλα αυτά που γνώριζε τόσο καλά και που γι' αυτά είχε δώσει τέτοιους και τόσους αγώνες. Γιατί η Αλέκα ήταν αγωνίστρια, αγωνίστρια στη ζωή. Έχασε πρόωρα το σύντροφό της και σύντροφό μας. Μεγάλωσε 3 παιδιά, 3 κνήτες που σήμερα είναι μέλη και στελέχη του κόμματος. Αγωνίστρια στην καθημερινότητα, στις δυσκολίες, στις αγωνίες, με ένα ζεστό λόγο, με μια φροντίδα, με μια ενέργεια που πραγματικά δεν ήξερες από πού τη βγάζει αυτή η γυναίκα, τόση ενέργεια και τόσο πάθος. Θα θυμόμαστε σε ατέλειωτες ώρες συνεδριάσεων, συζητήσεων, περιοδιών, επισκέψεων, την επιμονή σου για τα λαϊκά προβλήματα που πρέπει να αναδείξουμε, για το βρεφοκομείο και την περιουσία του που κινδυνεύει, για τους παιδικούς σταθμούς που πρέπει να πιστοποιηθούν γιατί θα κλείσουν, για τους εργαζόμενους στο βρεφοκομείο, για τους συμβασιούχους και τον αγώνα που έκαναν, για τους 3 ανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους σε αυτή τη διάβαση καρμανιόλα του ΟΣΕ στα Σεπόλια και για την ανάγκη να πάρουμε μέτρα, για το Κοροπούλι και το Βότρης που επέμενες ότι θα χαθεί η απαλωτρίωση, για τις γραμμές που για αυτόν τον αγώνα ο ΣΕ σε τράβαγε στα δικαστήρια, για όλα αυτά που μας δίνουν μνήμες, θύμησες από τη δική σου ζωή και δράση. Γκρίνιαζε συντρόφισά μας ότι έχεις κουραστεί, ότι θες να πας στο Μεσολόγγι, ότι θες να ξεκουραστείς. Σε αυτό το στερνό ταξίδι για τα μέρη σου θα σε συντροφεύει η αγάπη μας, η εκτίμησή μας, η μνήμη που θα ακολουθεί όλη αυτή τη δράση που έκανες. Καλό ταξίδι, θα σε θυμόμαστε.